να ανασκευάσουν Αμερική και Ευρώπη, ζήτησε ο εκπρόσωπος του Ερντογάν, καθώς όπως φαίνεται πόνεσαν την Άγκυρα οι διεθνείς αντιδράσεις, όπως θα μας πει η ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Μαρία Ζαχαράκη. Πράγματι, Ευλαμπία, σήμερα είχαμε τις πρώτες αντιδράσεις από στελέχη του κράτους της Τουρκίας εδώ κατά των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες αυτές αντιδράσεις τελειτεύουν τη στάση ουσιαστικά της διεθνούς κοινότητας και την εγκαλούν για τη δύο μέτρα και δύο σταθμά αντιμετώπιση των Τουρκοκυπρίων και της Τουρκίας. Πρώτος, ο Μουσταφά Σεντόπ, ο πρόεδρος της Τουρκικής Βουλής, αντέδρασε σκληρά λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει ουσιαστικά να ντρέπεται και να μην μιλάει από τη στιγμή που η ίδια δεν έχει τηρήσει τις υποσχέσεις της απέναντι στους Τουρκοκυπρίους. Και παράλληλα, βέβαια, αναρωτήθηκε ο Μουσταφά Σεντόπ που ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες όταν σφάζονταν, όπως είπε, χαρακτηριστικά οι Τουρκοκύπριοι το 1963, ή γιατί δεν μίλησαν όταν οι Έλληνες προσπάθησαν με πραξικόπημα να πάρουν την εξουσία στην Κύπρο το 1974. Επίσης, τώρα ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος του ΑΚΕΠΕ, ο Μερτσελίχ, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να ανασκευάσει, ενώ υποστήριξε ότι ο Τούρκος πρόεδρος εφαρμόζει μία πολιτική μη υποχώρηση στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό το μήνυμα έδωσε ο εκπρόσωπος του κόμματος. Αντίστοιχα τώρα και οι αντιδράσεις του τουρκικού τύπου για τις εξαγγελίες Ερντογάν είναι επικριτικές, Ευλαμπία. Η εφημερίδα, για παράδειγμα, Cumhuriyet της αντιπολίτευσης κάνει λόγο σήμερα για τρία βασικά στρατηγικά λάθη που διαπράχθηκαν κατά την επίσκεψη του Ερντογάν στα κατεχόμενα, με πρώτο και κύριο ότι ο Τούρκος πρόεδρος δεν συνεννοήθηκε με την αντιπολίτευση για όσα εξήγηλε στην Κύπρο και ότι προκαλεί πόνωση και διχασμό στο λαό. Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Σαμπάχ, από την άλλη, υποστηρίζει ότι ο Ερντογάν με την κίνηση αυτή που έκανε στα Βαρόσια έβαλε ουσιαστικά την ταφόπλακα στην ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πλέον οι Βρυξέλλες δεν θα θέλουν την Τουρκία, μια τέτοια Τουρκία η οποία κάνει αυτές τις κινήσεις στην Κύπρο. Η εφημερίδα Χουριέτ σχολιάζει από την πλευρά της ότι οι απανοτές δηλώσεις του Ρετζέπτα Ερντογάν για το όνομα του ψευδοκράτους αποτελούν ουσιαστικά προετοιμασία για την ανακήρυξη του τουρκοκυπριακού κράτους. Και επίσης, σύμφωνα με αντιπολιτευόμενα μέσα, να πούμε και το εξής, ότι το προεδρικό μέγαρο που υποσχέθηκε ο Ρετζέπτα Ερντογάν στα κατεχόμενα αναμένεται να στοιχήσει περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ, και οι επικριτές της κυβέρνησης αναρωτιούνται σήμερα εδώ αν αυτό το λουσάτο έξοδο θα βγει και αυτό από τις τσέπες του τουρκικού λαού. Και τέλος, να σημειώσω, Ευλαμπία, ότι αίσθηση έχει κάνει σήμερα εδώ μία εικόνα του Τούρκου Προέδρου σε βίντεο, όπου φαίνεται να μην μπορεί να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά από την κούραση. Μάλιστα, αρθρογράφοι εδώ φιλοκυβερνητικών μέσων επικρίνουν το πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού, το οποίο έβγαλε αυτό το βίντεο, επειδή δεν μόνταρε το βίντεο σωστά και άφησε να κυκλοφορήσει μία τέτοια εικόνα για τον Τούρκο Πρόεδρο, που τον κάνει αφενός ρεζίλι, όπως λένε, και αφετέρου τον δείχνει αδύναμο. Και μάλιστα λένε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Αυτό σημειώνουμε για αυτή την εικόνα, λοιπόν, του Τούρκου Προέδρου.